Σταμάτη, έλα, θα κλείσεις τώρα ή να μπορώ να κάνω κάποια ερώτηση? Όχι, κάνε μια ερωτησούλα. Και... Α, δεν μια ερωτησούλα μικρή, έχεις μιλήσει πολλές φορές βέβαια για τα εγώ. Όλα καταλάβανε θέμα κατανόησης. Απλά το σε αυτή την περίπτωση, για όλα αυτά που μίλησες, με δύο λόγια, πώς να χειριστούμε τα εγώ μας από το επίπεδο που προσπαθούμε πάντοτε να είμαστε? Με δύο λόγια, όχι πολλά πράγματα, γιατί έχεις μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα εγώ. Σε σχέση με τη φώτιση, με την κατανόηση, με το ανέβασμα του επίπεδου. Όχι κατάκριση. Όχι κατάκριση. Αυτά είναι τα λόγια. Ενωσή με τα εγώ. Αυτά είναι τα λόγια. Όχι κατάκριση. Η όχι κατάκριση σε βάζει σε ένα επίπεδο μη δράσης. Να το ξέρετε, ναι, αυτό. Σε κατάκριση μη δράσης. Πρέπει να δράσεις. Όταν δράσεις, θα έχεις φύγει από την κατάκριση. Γιατί ξεκινάς να είσαι διαφορετικός. Όσο το κατακρίνεις, κάθεσαι απλά και το παρατηρείς, το συγκρίνεις, το κατακρίνεις, ναι, να μένεις εκεί. Okay. Απλά να τα βάλεις από κάτω, να τα κοιτάξεις. Όχι, όχι, να μην τα βάλεις από κάτω. Απλά να τα δεις σαν μάθημα. Όχι κατάκριση. Ναι, εντάξει, okay. Η κατάκριση απαξιώνει. Ναι. Έτσι, η κατάκριση απαξιώνει. Ναι. Δεν υπάρχει πράγμα που μπορεί να μην το χειριστείς θετικά. Για αλλιώς δεν θα υπήρχε στο σύμπαν. Τα κρατάς δηλαδή. Θα ήταν ανώφελο, θα ήταν ανώφελο. Καταλαβες, θα ήταν ανώφελο, θα ήταν μια κακία. Καταλαβες, κάτι για να ανοίξει το τέλειο, κατά τη συνείδηση του Θεού που είναι όλα τέλεια, κατά τη δική μας συνείδηση, πάμε το καταλαβαίνουμε, κατά τη συνείδηση του σύμπαντος, όλα υπάρχουν για κάποιο λόγο. Αν δεν είσαι ικανός να το βρεις, δεν φταίει το σύμπαν. Καλά, και τα εγώ είναι, άμα δεν είχαμε τα εγώ, δεν θα είχαμε επιβιώσει σαν... Μα τα εγώ είναι αυτά που σου δίνουν όλη την ένταση, αυτή που ζεις, όλο αυτό το πάθος. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κακά, είναι για να σου δίνουν ακριβώς εστίαση. Όταν θες να έχεις μια περιμετρική άποψη, δεν μπορείς να εστιάζεσαι. Αν θες να δεις τον κάμπο, δες τον κάμπο. Αν θες να δεις τον λουλούδι, δες τον λουλούδι. Από τον κάμπο δεν μπορείς να μυρίσεις, από το λουλούδι μπορείς να μυρίσεις. Okay. Κάθε πράγμα σου δίνει διαφορετικό όφελος, ιδιότητα. Γι' αυτό και υπάρχει. Ο άνθρωπος που είναι στην κατάκριση όμως ήταν εκείνη την ώρα που έπρεπε να μπει στην πολικότητα. Άρα έπρεπε κάτι να μισήσει και να αγαπήσει. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Οπότε ναι, τώρα, κατάλαβε ότι όλα αυτά είναι κομμάτια σου, όλα αυτά είναι κομμάτια σου που πρέπει να τα μάθεις, γιατί τώρα θα είμαι για να μάθουμε αυτά τα κομμάτια, για να βιώσουμε τα εγώ. Για να βιώσουμε τα εγώ. Γιατί τα εγώ μας δίνουν ένα βάθμο στην πραγματικότητα. Okay. Και όταν οι άνθρωποι λοιπόν λένε, ξέρω εγώ, οι γνωστικοί να τα εκμηδενήσουμε, καταλαβαίνετε ότι κάθε τι που αφομοιώνεται χάνει την υπόστασή του. Αυτή είναι η εκμηδένιση, γιατί έχει αφομοιωθεί. Η συνείδηση, η εγκλωβισμένη, θα λέγαμε στα εγώ, ενσωματώνεται. Αυτό που φεύγει είναι αυτό το ενεργειακό, θα λέγαμε, πράγμα που κρατάει τα εγώ σε αποκόλληση από τον άλλο εαυτό. Θα λέγαμε ότι είστε όλοι μπαλονάκια μέσα με το ίδιο νερό. Κάθε φορά που σπάτε το μπαλόνι, το νερό ενσωματώνεται. Το μπαλόνι όμως, το φράγμα, αυτό το κέλυφος, αυτό χάνεται και γίνεται κοσμική σκόνη, θα λέγαμε. Δηλαδή τι, η απλούστερη μορφή ύλης, για να μπορεί μια άλλη συνείδηση να την πάρει και να φτιάξει μορφές. Τώρα σας πάω λίγο πιο ενεργειακά, έτσι. Αλλά πιστεύω να κατάλαβες ότι στην πραγματικότητα σπάς μπαλόνια μέσα σου και οπότε γίνεσαι ένα πιο μεγάλο μπαλόνι. Έτσι. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις την αλλαγή. Γιατί από το ένα μπαλόνι στο άλλο μπαλόνι το ίδιο νερό, η ίδια συνείδηση. Δεν καταλαβαίνεις την αλλαγή. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε βάση ποιο μπαλόνι μιλάει μέσα μας με το νερό από το αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Μπράβο. Καταλάβεις αυτό, είναι, δηλαδή το θέμα τι είναι, δηλαδή παρατήρησέ τα, μάθε τα, γνώρισέ τα, αγάπησέ τα, γι' αυτό λέω αγάπησέ τα, ίσον γνώρισέ τα. Δεν είναι να αγαπήσεις κάτι που δεν γνωρίζεις, γίνε ένα, πάρ' την εμπειρία και θα δεις τον μηχανισμό. Μόλις δεις τον μηχανισμό, αυτόματα θα ξέρεις πού αρχίζει και πώς τελειώνει. Και αυτό τώρα έχεις μπει σε συνειδητή θέληση, αυτό που έγραψα, στο αιτιατό σώμα. Τότε ξεκινάει η ψυχική σου πορεία. Γιατί απλά διαλέγεις αυτό που σε εξυπηρετεί, άρα λοιπόν ο δρόμος προς το φως έχει ανοίξει συνειδητά για σένα. Όχι μηχανικά όπως τα ζώα, όχι μηχανικά όπως τα φυτά, όχι μηχανικά όπως τα ορυκτά. Μάλιστα.